Μέσα στις τόσες ιστορίες που έχετε ζήσει και με το αστυνομικό ρεπορτάζ και όλα τα άλλα, είχε ποτέ εμπλακεί κάτι από το αθλητικό ρεπορτάζ, αλήθεια? Γιατί φαντάζομαι ότι όλο και κάτι μπορεί να έχει γίνει στα τόσα χρόνια. Έχω ασχοληθεί πολλές φορές με βία στα γήπεδα, μέσα και έξω από τα γήπεδα. Έχω ασχοληθεί με δολοφονίες. Ακόμα συζητάμε πώς να τη λύσουμε, πώς να σταματήσουμε τη μάστιγα αυτή. Δυστυχώς κάθε πολύ και λίγο παίρνονται μέτρα, αλλά είναι μέτρα χάδια, δεν είναι μέτρα να φέρνουν αποτελέσματα όπως έχουν φέρει και σε άλλες χώρες. Πιστεύω τώρα ετούτη ή όποια κυβέρνηση να πάρουν αυτά τα μέτρα να τελειώσει η οπαδική βία κάποτε. Σας ευχαριστούμε για όλους. Εγώ και να είσαι καλά Γιώργο μου, και συγχαρητήρια για τη βράβευση και εσένα και των άλλων συναδέλφων εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να συνεχίσετε τη σωστή ενημέρωση του κόσμου. Και εκείνο που λέω πάντα στους συναδέλφους του αθλητικού ρεπορτάζ, όχι να είναι οπαδοί. Δεν είναι οπαδοί, είναι φίλοι της ομάδας, φιλαθλοί, και να μην είναι οπαδοί της ομάδας. Ο οπαδός είναι όχλος και ο όχλος δεν παλεύεται με τίποτα. Έχετε δίκιο. Φίλος λοιπόν της ομάδος, να τις αγαπάμε τις ομάδες, να τις βοηθάμε, να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε, αλλά όχι παροπίδες, όχι φανατισμό. Αυτά θέλω να πω Γιώργο μου.